Κύριε Υπουργέ, φέρνουμε σήμερα στη Βουλή με την σημερινή μας επίκαιρη ερώτηση το θέμα της στελέχωσης των μουσικών συνόλων της ΕΡΤ. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ αποτελεί, νομίζω όλοι το γνωρίζουν αυτό, ένα από τα πιο σημαντικά συμφωνικά σύνολα που υπάρχουν στη χώρα. Κι όμως, αυτό το συμφωνικό σύνολο, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, και παρά το τεράστιο έργο που προσφέρει, πραγματοποιείται με αρκετά κενά και με πάρα πολλές ελλείψεις. Με πολλές δυσκολίες δηλαδή. Τα νούμερα είναι αποκαλυπτικά. Στα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ υπάρχουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε 119 κενές οργανικές θέσεις, από τις οποίες οι 56, δηλαδή περίπου οι μισές, αφορούν στην Εθνική Συμφωνική αυτή η ορχήστρα της ΕΡΤ. 56 οργανικά κενά. Για μια ορχήστρα δεν τα λες και λίγα. Τι γίνεται τώρα, πώς λειτουργούν αυτές οι ορχήστρες? Με το γνωστό τρόπο. Δηλαδή, αυτές οι ανάγκες, οι πάγιες, αν θέλετε, για να χρησιμοποιήσω και μια αγαπημένη δική σας ορολογία, οι πάγιες και οι διαρκείς ανάγκες αυτών των μουσικών συνόλων, καλύπτονται από τους λεγόμενους εξωτερικούς συνεργάτες, από συμβάσεις έργου κάθε φορά και όχι από τακτικούς εργαζόμενους, οι οποίοι έχουν μια συγκεκριμένη θέση σταθερής και μόνιμης δουλειάς. Και βέβαια αυτοί οι άνθρωποι που προσλαμβάνονται έτσι κατά αποκοπήν και για κάθε περίπτωση και με όλες αυτές τις συμβάσεις, στερούνται των δικαιωμάτων, της απουσίας, της ασθένειας, των αδειών εννοώ, της ασθένειας. Ένα άλλο μέρος τώρα από αυτές τις κενές οργανικές θέσεις καλύπτεται από 25 μουσικούς οι οποίοι συνάπτουν με την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση συμβάσεις κάθε είδους και κάθε μορφής εδώ και περίπου 20 χρόνια, από το 2003. Και οι οποίοι βεβαίως 25 αυτοί εργαζόμενοι στα μουσικά σύνολα συνεχίζουν από τότε επί 20 και τόσα χρόνια να εργάζονται όχι ως συμβασιούχοι, αντί ως τακτικό προσωπικό. Πρόκειται φυσικά για μουσικούς, όπως και όλοι οι μουσικοί οι οποίοι απαρτίζουν αυτά τα μουσικά σύνολα, με εξαιρετικά βιογραφικά, με σπουδές, με μετεκπαιδεύσεις, με διακρίσεις σε μουσικούς διαγωνισμούς. Έχουν αξιολογηθεί επανειλημμένα, έχουν κριθεί κατάλληλοι με 2 διαγωνισμούς τύπου ΑΣΕΠ, μιλάω για αυτούς τους 25, και το 2010 και το 2014. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι με αυτές τις συνθήκες, αυτά τα δύο μουσικά σύνολα, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Ορχήστρα της Σύγχρονης Μουσικής, δεν μπορούν να αποδώσουν αυτό που θα έπρεπε να αποδώσουν, να αποδίδουν στην ελληνική κοινωνία εξαιτίας αυτής της χρόνιας, δεν λέω ότι είναι σημερινό αυτό, της χρόνιας υποστελέχωσής της, που δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία τους. Σας ρωτάμε λοιπόν τι θα κάνετε εσείς, σας καλούμε μάλλον, δεν σας ρωτάμε, σας καλούμε να μονιμοποιήσετε αυτούς τους 25 συμβασιούχους, χωρίς τίποτα επιπλέον, νομίζω ότι αρκεί μια απλή διοικητική πράξη, και βεβαίως να καλύψετε όλες τις κενές οργανικές θέσεις όλων των μουσικών συνόλων της ΕΡΤ, να τις καλύψετε όμως, κύριε Υπουργέ, με σταθερή και μόνιμη δουλειά για όλους αυτούς τους μουσικούς, έτσι ώστε να αφοσιωθούν απερίσπαστοι στην τέχνη που υπηρετούν, μια τέχνη εξαιρετικά ωφέλιμη για το λαό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε συνάδελφε. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, είναι πράγματι σημαντική και ενδιαφέρουσα η ερώτηση του συναδέλφου του Κομμουνιστικού Κόμμα Ελλάδος, γιατί αναφέρεται στην διαχρονική προσφορά των μουσικών συνόλων της ΕΡΤ, προσφορά αδιαμφισβήτητη τόσο στον πολιτισμό όσο και στην προαγωγή της μουσικής τέχνης. Τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ έχουν μια μεγάλη, μια σημαντική ιστορία, και αναντήρητα το έργο τους, το σημαντικό αυτό έργο που επιτελούν, οφείλεται στους εξαίρετα ταλαντούχους και καταρτισμένους μουσικούς που απαρτίζουν τα σύνολα αυτά και πολλές φορές μας έχουν κάνει περήφανους και εκτός της χώρας. Η
Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα αποτελείται από 52 τακτικούς υπαλλήλους και 22 με σύμβαση μίσθωσης έργου, ενώ η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής από 52 τακτικούς υπαλλήλους και 3 με σύμβαση έργου. Εν λόγω, 25 μουσικοί για τους οποίους μας είπατε, λειτουργούν συνεχώς με ανανεούμενες συμβάσεις, λήγουν στις 31 Δεκάτου του 2022. Να διευκρινίσουμε πως η σύμβαση των 25 αυτών μουσικών ανανεώνεται κάθε χρόνο σταθερά από το 2014. Επιπλέον, η διοίκηση της ΕΡΤ, για να βοηθήσει ακόμα περισσότερο την υλοποίηση του προγραμματισμού των μουσικών συνόλων, έχει αποφασίσει και έχει δημιουργηθεί ένα επιπλέον μητρό συνεργατών μουσικών, όπου μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος και ακροάσεις έχει διαμορφωθεί ιεραρχικά και αξιολογημένα, έτσι ώστε να μπορούν να αντλούνται και από εκεί δυνάμεις για να συμπληρώνεται με το αναγκαίο δυναμικό η απαιτούμενη σύνθεση και των τριών συνόλων. Ωστόσο, για να μην υπάρχουν παρανοήσεις και συγχύσεις, πρέπει να πω ότι σύμφωνα με τα όσα ισχύουν, η ΕΡΤ προσλαμβάνει το προσωπικό της με σύμβαση αορίστου χρόνου μόνο μετά από δημοσίευση προκήρυξης. Άρα, καταρχήν, δεν μπορούμε να μιλάμε για αλλαγή εργασιακής σχέσης αυτών των 25 ανθρώπων που είπαμε, με μια απλή διοικητική πράξη, αλλά μόνο με συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία. Ποιο είναι το θέμα τώρα, ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι, αν θέλουμε να δούμε συνολικότερα την εξίσωση, με το γενικότερο δηλαδή οικονομικό περιβάλλον και τον προγραμματισμό, υπάρχουν περιορισμένα περιθώρια σε ό,τι αφορά τις κινήσεις της ΕΡΤ να προσλάβει κόσμο, να αξιοποιήσει κόσμο. Και αυτό γιατί, διότι πρώτον η ΕΡΤ δεν μπορεί να προσλάβει με συμβάσεις αναθέσεις έργου προσωπικό για τις διοικητικές της υπηρεσίες. Εκεί λοιπόν πρέπει να υπάρχει μια προτεραιοποίηση για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού με άλλη σχέση. Και δεύτερον, πρέπει να δούμε ποια είναι η κύρια και βασική αποστολή της ΕΡΤ. Διευκρινίζεται πως η κύρια αποστολή της ΕΡΤ συνίσταται μεταξύ άλλων στην υποχρέωσή της να παρέγει ως δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας, να καλύπτει πάσης φύσεως γεγονότα, να παρέχει οπτικοακουστικές υπηρεσίες, να ανταποκρίνεται στην ποιοτική στάθμη που αυτά επιβάλλουν. Η κοινωνική αποστολή της δημόσιας τηλεόρασης στη χώρα είναι προφανώς και η πολιτιστική ανάπτυξη, αλλά και άλλα που άπτονται πρωτογενώς με την παραγωγή προγράμματος και απευθύνονται σε όλες τις κατηγορίες του κοινωνικού συνόλου. Ακριβώς αυτό το πλαίσιο, κύριε συνάδελφοι, στηρίζοντας απόλυτα την αποστολή της ΕΡΤ, η κυβέρνηση έχει εγκρίνει την κάλυψη 67 κενών θέσεων από το οργανόγραμμά της μέσω του ενιαίου συστήματος κινητικότητας. Παράλληλα, με πρόσφατη νομοθετική διάταξη που περάσαμε στη Βουλή, διευρύναμε τις κατηγορίες ανάθεσης έργου, δηλαδή τη δυνατότητα της ΕΡΤ να βρίσκει, να αξιοποιεί, να ενσωματώνει στο δυναμικό της ανθρώπους για την παραγωγή ραδιοφωνικού, τηλεοπτικού ή διαδικτυακού προϊόντος. Συνεπώς, αναγνωρίζουμε στην πράξη και όχι στα λόγια τις υπηρεσίες που παρέχουν όλοι οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ. Πολλό δε μάλλον σεβόμαστε την προσφορά των ανθρώπων της τέχνης, που όπως είπα και στην αρχή μας έχουν κάνει πολλές φορές περήφανους και εκτός Ελλάδος, και για το λόγο αυτό πάντα στο μέτρο του εφικτού, αντιλαμβανόμενοι όμως το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον και τις προτεραιότητες τελέχουσης της δημόσιας τηλεόρασης για να είναι αποτελεσματική και ανταγωνιστική, φροντίζουμε να προτεραιοποιούμε τις επιλογές βάσει των αναγκών και των προκλήσεων που υπάρχουν για να έχουμε τη μέγιστη και τη βέλτιστη δυνατή λύση. Ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο μέσα θα δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε και στο επόμενο διάστημα και πώς θα προχωρήσουμε σε σχέση και με τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο. Ναι. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η απάντησή σας στην πρωτολογία, κύριε Υπουργέ, δημιουργεί ορισμένες ανησυχίες και δεν αναφέρομαι τόσο στο πρώτο σκέλος, αυτό που είπατε για τα γραφειοκρατικά προβλήματα σε σχέση με τη δυνατότητα που έχει ή δεν έχει η ΕΡΤ και που νομίζω ότι μπορούν να λυθούν με νομοθετικές ρυθμίσεις, όσο για τη βασική αποστολή της ΕΡΤ, όπως είπατε, που είναι η ειδησιογραφική κάλυψη. Αυτό τι σημαίνει? Ότι υποβαθμίζεται η υπόλοιπη δραστηριότητα, το υπόλοιπο έργο που έχει αναλάβει η ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, η οποία βεβαίως είναι κάτι πολύ περισσότερο από το να αναμεταδίδει ειδήσεις. Να θυμίσω εδώ ότι αυτή η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα, κύριε Υπουργέ, ιδρύθηκε το 1938 της ΕΡΤ και η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής το 1954 από τον Κώστα Γιαννίδη ή Γιάννη Κωνσταντινίδη, όπως είναι η διπλή το ονομασία, ανάλογα με το τι έγραφε. Η δε χοροδία της ΕΡΤ, γιατί υπάρχει και αυτό το μουσικό σύνολο στην ΕΡΤ, ιδρύθηκε από τον Μάνο Χατζηδάκη. Νομίζω ότι είναι χρέος κάθε κυβέρνησης αυτά τα μουσικά σύνολα να τα στηρίζει, να τα στελεχώνει, και δεν ξέρω αν μπορεί να εφαρμοστεί στη συγκεκριμένη περίπτωση η μέθοδος, η διαδικασία μάλλον της κινητικότητας, γιατί ξέρετε αυτά τα μουσικά σύνολα στελεχώνονται από πάρα πολύ συγκεκριμένες ειδικότητες εργαζομένων, τους μουσικούς,
και μάλιστα μουσικούς με αυξημένα τυπικά προσόντα. Εν πάση περιπτώσει, θεωρούμε ότι σε κάθε περίπτωση το ζήτημα μπορεί να λυθεί με μια αύξηση της χρηματοδότησης της ΕΡΤ από τον κρατικό προϋπολογισμό. Τώρα βεβαίως εδώ προκύπτουν άλλα ζητήματα, το ζήτημα των κυβερνητικών προτεραιότητων για την κυβέρνησή σας, όπως και για τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Ο πολιτισμός, ξέρετε, συνολικά ο πολιτισμός, γιατί γι' αυτόν συζητάμε ουσιαστικά τώρα, έχει μια εντελώς συμβολική συμμετοχή στον προϋπολογισμό. Είναι 0,005, αν θυμάμαι καλά. Είναι πραγματικά τραγικό δηλαδή. Αυτό το ποσοστό και το ποσό που δίνεται στον πολιτισμό. Γι' αυτό και βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα που δεν είναι τα μόνα. Θα θέλαμε εδώ βεβαίως να σας πούμε ότι πραγματικά οι συγκεκριμένες ορχήστρες, για να επιστρέψω για λίγο στο θέμα της ερώτησης, πραγματικά οι συγκεκριμένες ορχήστρες λειτουργούν στα όρια τους. Δεν μπορεί να ανανεώνεται κάθε χρόνο η συμβάση αυτών των ανθρώπων. Οι άνθρωποι αυτοί δεν καλύπτουν. Αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχουν έκτακτες ανάγκες, ότι αυτές οι ανάγκες είναι τακτικότατες. Όταν ανανεώνεται μια σύμβαση επί 20 χρόνια, κάθε χρόνο, αυτό σημαίνει ότι η ανάγκη αυτή είναι πάγια, διαρκής, δεν είναι έκτακτη. Και βεβαίως πρέπει να θίξουμε εδώ και το ζήτημα, να πούμε και για το ζήτημα των μισθολογίων των συγκεκριμένων μουσικών στις ορχήστρες αυτές, όπου υπολείπεται. Υπολείπονται τα εισοδήματά τους και οι μισθοί τους σε σχέση με τις υπόλοιπες κρατικές ορχήστρες. Θεωρούμε ως απαράδεκτο να υπάρχουν αυτή τη στιγμή, να υπάρχει αυτή η κατάσταση στα συγκεκριμένα μουσικά σύνολα, υποβαθμισμένα, πραγματικά υποστελεχωμένα, την ώρα που υπάρχει ένα πολυάριθμο και ένα πολύ ψηλά ειδικευμένο καλλιτεχνικό δυναμικό να στελεχώσει αυτές τις ορχήστρες. Αντίθετα, επιλέγετε και εσείς την εργασιακή ομοιρία για τους συγκεκριμένους, γιατί, όπως είπαμε, οι προτεραιότητες της κυβέρνησής σας είναι άλλες, να δίνετε χρήματα αλλού, να δίνετε χρήματα στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, να δίνετε χρήματα στο ΝΑΤΟ, όπου εκεί βεβαίως έχετε πάρει εδώ και χρόνια, εδώ και καιρό έχετε πάρει το χρυσό μετάλλιο πια, στις δαπάνες τις πολεμικές, τις επιθετικές δαπάνες του ΝΑΤΟ. Βλέπουμε τα χαΐρια αυτής της πολιτικής, το που οδηγεί και διεθνώς, και εν πάση περιπτώσει θεωρούμε ότι και οι αυτοί οι εργαζόμενοι, που να είστε σίγουρος ότι μας παρακολουθούν, θεωρούμε ότι θα πρέπει να δυναμώσουν την οργάνωσή τους, τον αγώνα τους, με τα σωματεία τους, να διεκδικήσουν αυτά που πραγματικά δικαιούνται, το δικαίωμα στην εργασία, κύριε Υπουργέ, και με αφορμή και την βασική σας ιδιότητα, ένα δικαίωμα στην εργασία που δυστυχώς το χάνουν εργαζόμενοι τόσο στο Sputnik όσο και στο Russia Today, όπως ξέρετε, επειδή σε αυτά μπαίνει λουκέτο, και νομίζω ότι εδώ έχετε μια ευθύνη και θα πρέπει να απαντήσετε. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε. Το λόγο έχει ο κύριος Υπουργός. Η χώρα μας, κύριε Δελή, πλήρως ευθυγραμμισμένη με τους εταίρους και με τους συμμάχους της, εφαρμόζει αποφάσεις που συνάδουν. Ορίστε. Λέω που συνάδουν με τον τρόπο αντιμετώπισης απέναντι στην ρωσική εισβολή, στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, με τις φοβερές επιπτώσεις που έχει σε μια σειρά από πτυχές του βίου μας αυτό, σε ό,τι έχει να κάνει στην αναφορή σας για το Sputnik και το Russia Today, όπως γίνεται και σε ολόκληρη την υπόλοιπη Ευρώπη. Τώρα, σε καμία περίπτωση η κυβέρνηση δεν υποβαθμίζει τη σημασία των μουσικών συνόλων και τη σημασία της πολιτιστικής διάστασης και προσφοράς της ΕΡΤ, της τηλεόρασης και της ραδιοφωνίας. Ίσα-ίσα, και γι' αυτό άλλωστε, όπως είπα και στην πρωτολογία μου και θα συνεχίσω και τώρα, με διάφορους τρόπους, στα πλαίσια του εφικτού, φροντίζουμε να καταστούμε πιο ελκυστική και αποτελεσματική τη δουλειά τους και με την ενίσχυση σε δυναμικό, με τον τρόπο που μπορούμε και στον εξοπλισμό τους και παντού. Όχι μόνο γιατί τιμούμε προφανώς την ιστορία τους, αυτή που είπατε, τα χρόνια που έχουν ιδρυθεί και τους σπουδαίους ανθρώπους που διαδραμάτισαν ρόλο στην ίδρυση και στη λειτουργία των μουσικών συνόλων της ΕΡΤ, αλλά και γιατί βλέπουμε την διάρκεια και την ποιότητα της προσφοράς τους, όπως υπογράμμισα και εγώ στην πρωτολογία μου. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει το γεγονός ότι σε ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό τοπίο και πεδίο, όπως είναι αυτό το ραδιοτηλεοπτικό, οφείλει η ΕΡΤ
να ενισχύσει την παρουσία και το αποτύπωμά της σε όλες τις πτυχές της λειτουργίας της, είτε στην παραγωγή προγραμμάτων, είτε στη στελέχωσή της στα εμπορικά της και διοικητικά της τμήματα, είτε οπουδήποτε αλλού, για να έχει την δυνατότητα να παρεμβαίνει ουσιαστικά, ποιοτικά, αποτελεσματικά προς όφελος της επικοινωνίας, της ενημέρωσης, προς όφελος του ρόλου της ως δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό μέσο. Και η κυβέρνηση στηρίζει την προσπάθεια αυτή με τα πολύ θετικά αποτελέσματα που έχει να παρουσιάσει τα τελευταία 2 χρόνια. Επιπλέον απόδειξη του ουσιαστικού μας ενδιαφέροντος και του σεβασμού μας για τους ανθρώπους της τέχνης, απόδειξη του ότι εμείς δεν μένουμε μόνο στα λόγια, είναι και η πρόσφατη κοία που υπογράψαμε, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε ό,τι αφορά το μισθολόγιο των ειδικοτήτων της ΕΡΤ. Συγκεκριμένα, γιατί όντως μας παρακολουθούν οι εργαζόμενοι και το ξέρουν, και καλό είναι να τα ακούν και αυτοί και οι συνάδελφοί τους, είναι αυτή η κυβέρνηση που, ως έμπρακτη απόδειξη της πολιτικής μας βούλησης, υπέγραψε μια κοία τον περασμένο Δεκέμβριο, εγώ μαζί με τον κύριο Σκυλακάκη, για το μισθολόγιο των καλλιτεχνικών ειδικοτήτων της ΕΡΤ, που περιλαμβάνει και τους συγκεκριμένους εργαζόμενους, με το οποίο επιλύεται ένα πάγιο αίτημά τους. Ποιο πάγιο αίτημά τους? Ένα αίτημα που σέρνονταν επί 6 ολόκληρα χρόνια. Συγκεκριμένα, όταν το 2015, κύριε Δελή, είμαι σίγουρος το γνωρίζετε, επανελειτουργήσε η ΕΡΤ, οι τεχνικές και οι διοικητικές ειδικότητες εντάχθηκαν στο τότε νέο μισθολόγιο του Δημοσίου. Οι καλλιτεχνικές ειδικότητες εξαιρέθηκαν τότε από αυτό. Ο τότε νόμος προέβλεπε ρητά ότι θα υπάρξει ξεχωριστή κοία για τους ανθρώπους αυτούς, κοία που επί 6 χρόνια σερνόταν και δεν είχε βγει. Ήρθε λοιπόν αυτή η κυβέρνηση για να αποκαταστήσει την αδικία αυτή, μια αδικία που αφορούσε πάνω από 500 εργαζομένους, οι οποίοι δούλευαν με άλλο καθεστώς, καθεστώς που τους έδινε μισθολογικές αποδοχές έως και 7 με 8% λιγότερες από τον άλλον συνάδελφο του. Σύμφωνα με την ελόγω κοία, δημιουργήθηκε ένα μισθολόγιο που προβλέπει και για τις καλλιτεχνικές ειδικότητες ένταξή του στα μισθολογικά κλιμάκια βασισμένα στα ήδη υπάρχοντα του νόμου 4354 του 2015. Για τους μουσικούς, για τους χορογιούς, το νέο μισθολόγιο προβλέπει την ένταξή τους και σε μέρος των βασικών μισθολογικών κλιμακίων του νόμου 4427 του 2017, ο οποίος ρυθμίζει το μισθολογικό καθεστώς των μουσικών μονίμων σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, των συναδέρφων τους δηλαδή και σε άλλα ομοειδή σύνολα. Με σταθερά βήματα, με συγκεκριμένες πρακτικές και με κινήσεις που ουσιαστικά δείχνουν πως η κυβέρνηση με πράξεις στα πλαίσια του εφικτού αναγνωρίζει τη δουλειά και στέκεται στο πλευρό των εργαζομένων, είτε αυτή είναι μουσική, είτε είναι δημοσιογράφοι, είτε είναι στελέχη της δημόσιας τηλεόρασης, και πάντοτε υπηρετώντας τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της ΕΡΤ, κάνουμε στα πλαίσια του δυνατού και θα συνεχίσουμε να κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να σταθούμε στο πλευρό των ανθρώπων αυτών. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.